Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Προφανώς και βλέπετε κάποιες αλλαγές. Επιτέλους τα φώτα είναι εδώ πέρα. Οπότε έχουμε, πιστεύω τουλάχιστον, ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και πιο σωστό. Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη τα τεχνικά προβλήματα, διότι δεν είστε εδώ για αυτό το λόγο. Είστε εδώ για να δείτε το θέμα του βίντεο. Και το θέμα του βίντεο είναι το The Ride or Die Tag. Το συγκεκριμένο το tag το ξεκίνησε η Jaclyn Hill και ουσιαστικά έχει να κάνει με το άμα σου έλεγαν να διαλέξεις ένα πράγμα από κάθε κατηγορία, να τα πάρεις μαζί σου και να εξαφανιστείς. Και να ξέρεις ότι αυτά θα σε βγάλουν ασπροπρόσωποι, ξέρεις ότι είναι στανταράκια. Όταν θέλεις να κάνεις ένα μακιγιάζ σίγουρο, οπότε δεν θέλεις να έχεις εκπλήξεις, τι θα ήταν αυτά που θα έπαιρνες μαζί σου. Έχω λοιπόν συγκεντρώσει όλα μου τα προϊόντα, τα οποία άμα χρειαζόταν να αφήσω όλη μου τη συλλογή πίσω και να πάρω ένα από το καθένα, τι θα έπαιρνα λοιπόν εγώ, και θα ξέρω ότι το μακιγιάζ μου θα είναι σωστό και δεν θα έχω καμία έκπληξη. Τέλος θέλω να σας πω ότι το βίντεο αυτό είναι σε συνεργασία με την πολύ αγαπημένη μου Μαρίνα. Έχουμε ξανακάνει συνεργασία στο παρελθόν και κάνουμε τώρα και μία καινούρια. Το βίντεο αυτό λοιπόν είναι σε συνεργασία με το κανάλι Mama Marina. Θα σας αφήσω όλες τις πληροφορίες από κάτω. Η Μαρίνα έχει κάνει ακριβώς το ίδιο βίντεο με το δικό μου, με αυτό που θα δείτε τώρα, σχετικά με τα δικά της Ride or Die προϊόντα. Οπότε, αν θέλετε να τσεκάρετε και τα δικά της Ride or Die, ανοίξτε το κουτάκι πληροφοριών για να δείτε το κανάλι της και το βίντεο συνεργασίας μας. Ξεκινήσω με τη σειρά που τα χρησιμοποιώ πάνω στο πρόσωπό μου, οπότε ξεκινάμε με primer και έχω να σας δείξω δύο, τα οποία αυτά τα δύο συνδυαστικά δουλεύουν τέλεια. Το πρώτο που θα σας δείξω δεν είναι καν στην κατηγορία των καλλυντικών primer, είναι ένα primer που το έχω ονομάσει, εγώ το έχω βαφτίσει primer, διότι έχει τρομερό αποτέλεσμα στην κάλυψη των πόρων και των λεπτών γραμμών. Αναφέρομαι στο Revitalift Magic Blur από την εταιρεία L'Oréal. Είναι ένα προϊόν σε αυτή τη συσκευασία και πραγματικά το αποτέλεσμα που αφήνει είναι super. Είναι ιδανικό για κοπέλες οι οποίες έχουν πολύ έντονους πόρους στην επιδερμίδα τους. Θα μπώνει περίπου στο 80% της ατέλειας που έχω πάνω στο πρόσωπό μου, ανοιχτή πόρη και λεπτές γραμμές, και μετά από πάνω το foundation στέκεται άψογα. Συνδυαστικά λοιπόν θα σας πω τώρα σε ένα ενυδατικό primer, το οποίο είναι από την εταιρεία Maybelline και είναι το Master Prime Illuminating Primer. Το συγκεκριμένο είναι στην απόχρωση 20, έχει μέσα μικροπέρλες και έχει πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο σήμερι αποτέλεσμα. Φαίνεται το πρόσωπο πάρα πολύ υγιές, flawless, πάρα πολύ ενυδατωμένο, ιδανικό για ξηρές επιδερμίδες ή ιδανικό εάν έχετε ένα πάρα πολύ matte foundation και θέλετε να το αντισταθμίσετε με ένα πιο ενυδατικό primer, ούτως ώστε να εξισορροπήσετε λίγο την κατάσταση. Πάντα μα πάντα το φορώ αυτό το primer, ξέρω ότι το μακιγιάζ μου θα είναι άψογο μετά από πάνω και πραγματικά με έχει βγάλει προπρόσωπη σε στιγμές που δεν θέλω να δοκιμάσω τίποτα καινούριο, θέλω απλά να πάω σε ασφαλείς επιλογές και να ξέρω ότι το μακιγιάζ μου θα είναι super. Θα συνεχίσω με foundation και νομίζω ότι θα σας εκπλήσει αυτό που θα σας δείξω, όμως κάθεσα, σκέφτηκα πάρα πολύ λίγο και η απάντηση μου ήρθε τόσο μα τόσο άμεσα στο έτσι, οπότε σκέφτηκα πως ναι, αυτό είναι το προϊόν το οποίο θα έπαιρνα μαζί μου εάν έπρεπε να πάρω ένα foundation από αυτά που έχω και δεν είναι τίποτα άλλο από το καμουφλάζ της Essence. Και όμως ναι, ένα προϊόν το οποίο κοστίζει κάτω από 5 ευρώ μπορεί να κάνει για μένα τη δουλειά που κάνουν πάρα πολλά foundation συνδυαστικά μαζί. Αυτό το έχει σε ένα μπουκαλάκι. Κάθε φορά που το χρησιμοποιώ, ξέρω ότι το μακιγιάζ μου μετά θα είναι άψογο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη, παράλληλα όμως δεν αφήνει αυτό το βαρύ αποτέλεσμα που νιώθεις ότι έχεις βάλει 650 πράγματα, δεν έχει καθόλου μα καθόλου cakey αποτέλεσμα, πάρα πολύ σημαντικό, κρατάει πάρα πολύ ώρα, δεν οξυδώνεται, έχει όλα μα όλα όλα τα καλά και μπορώ να πω ότι άμα έπρεπε να πάρω κάποιο θα ήταν αυτό 100%, γιατί ξέρω ότι θα έχω την κάλυψη που θέλω, θα έχω το αποτέλεσμα που θέλω, το φινίρισμα που θέλω, το αγαπώ. Και περνώντας το concealer θα το κάνω πάρα πολύ γρήγορα αυτό το κομμάτι, διότι σας έχω πρίξει κυριολεκτικά με αυτό το concealer. Αναφέρομαι στο Camouflage από την Catrice. Είναι ένα προϊόν το οποίο το έχω δείξει άπειρες φορές σε αυτό το κανάλι. Είναι από τα αγαπημένα μου, είναι super καλυπτικό, είναι ενυδατικό. Έχει μια φόρμουλα η οποία δεν μπαίνει σε λεπτές γραμμές, κρατάει πολύ ενυδατωμένο το κάτω κομμάτι. Είναι τρομερά υψηλής κάλυψης. Πιστεύω ότι θα βολέψει ιδιαίτερα κοπέλες οι οποίες έχουν και πολύ έντονους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Το συνιστώ 100% αυτό εδώ πέρα. Το αγαπώ. Και περνάω σε πούδρα σιδαρίσματος. Είναι πρόσφατο απόκτημα, παρόλα αυτά άφησα πίσω όσα έχω από πούδρες, γιατί αυτό το πράγμα εδώ πέρα
Είναι από την Golden Rose, είναι η Setting Powder. Είναι σε ελεύθερη μορφή, είναι διάφανη. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει μια πολύ delicate υφή. Είναι σαν βελούδινο το αποτέλεσμα που σου αφήνει. Είναι τρομερή για να σετάρεις την περιοχή κάτω από τα μάτια, όπως επίσης για να σετάρεις γενικά όλο το πρόσωπο σε περίπτωση που βγάζεις λιπαρότητα. Προς το παρόν είναι η μοναδική drugstore πούδρα που έχω, που πραγματικά καλύπτει τόσο καλά τις λεπτές γραμμές. Δηλαδή τις καμουφλάρει κατευθείαν, δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Ένα είναι αυτό και δεύτερο είναι ότι κάνει πολύ καλή δουλειά και στους πόρους. Την αγαπώ πραγματικά. Είναι πάμφθινη, πρέπει να τη δοκιμάσετε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Συνεχίσω με μια κανονική πούδρα, δεν είναι πούδρα σεταρίσματος ακριβώς, δεν είναι διάφανη, είναι μια κανονική πούδρα με χρώμα. Αναφέρομαι στην Fit Me από Maybelline. Είναι μια πούδρα η οποία πραγματικά κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει μια πολύ σωστή φόρμουλα, τουλάχιστον για τη δική μου επιδερμίδα. Ως ξηρή επιδερμίδα δεν αναζητώ ιδιαίτερα την πούδρα στο μακιγιάζ μου, το καθημερινό τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά αυτή η πούδρα έχει μια ιδιότητα να μην κάνει το πρόσωπό μου να φαίνεται cakey. Πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Κάνει πολύ καλή δουλειά με τους πόρους, δηλαδή αυτό που λέω ότι είναι poreless είναι όντως καλύπτει τους πόρους πάρα πολύ καλά. Όπως επίσης λέει matte, αλλά δεν έχει αυτό το cakey αποτέλεσμα που έχουν οι περισσότερες πούδρες, δεν φαίνεται παστομένη, είναι πραγματικά τόσο λεπτό το φινίρισμά του, πολύ πολύ ωραίο διακριτικό και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι παρέχει κάλυψη από μόνη της. Που σημαίνει ότι άμα καμιά φορά θελήσω να χρησιμοποιήσω ένα foundation το οποίο δεν έχει την super κάλυψη και μου έχει αφήσει κάποιες μικροατέλειες, πάω με αυτήν εδώ πέρα την πούδρα από πάνω και σετάρω όλο μου το πρόσωπο. Καλύπτει πάρα πολύ ωραία, διορθώνει δηλαδή το ελαφρύ foundation που έχω χρησιμοποιήσει. Οπότε πραγματικά δεν μπορώ να πω άλλα πράγματα για αυτήν. Είναι πάρα πολύ ωραίο προϊόν, πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Συνεχίζω με φρύδια και έχω να σας δείξω ένα προϊόν το οποίο πραγματικά από τότε που άρχισα να το χρησιμοποιώ δεν έχω βάλει τίποτα άλλο. Μόνο άμα θέλω να δοκιμάσω κάτι, αλλά πάντα γυρνάω σε αυτό. Ξέρω ότι έχει την πιο σωστή απόχρωση για εμένα. Ξέρω ότι έχει το σωστό φινίρισμα για εμένα. Μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ αυτό το προϊόν. Αναφέρομαι στο μολύβι από τη City Color. Βλέπετε πόσο μικρό είναι, διότι το έχω ξεσκίσει. Έχω πάρει ήδη βέβαια το backup του γιατί δεν θέλω να ξεμείνω ποτέ. Έχει σπούλι. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός αυτό γιατί με ζορίζουν ιδιαίτερα τα μολύβια τα οποία δεν έχουν σπούλι ενσωματωμένο, οπότε πρέπει να πάω σε άλλο προϊόν, ένα πινέλο σπούλι για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου. Το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι η φόρμουλα αυτή καθ' αυτή. Έχει μια πολύ μαλακή σύσταση, αλλά γράφει παράλληλα ένα κέρινο περίπου ημικέρινο αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι μπορώ να μορφοποιήσω τα φρύδια μου με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Το αγαπώ, το αγαπώ, το αγαπώ. Και περνάω σε παλέτα σκιών. Λοιπόν, γενικά εγώ στην καθημερινότητά μου χρησιμοποιώ πάρα πολλές παλέτες, τις δοκιμάζω γιατί η παλέτα πάντα έχει πολλά χρώματα, οπότε πρέπει πάνω κάτω να τα δοκιμάσεις όλα για να ξέρεις και να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με το αν η παλέτα αξίζει ή όχι. Έχω να σας πω ότι δεν ζορίστηκα ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι, διότι ήξερα ποια παλέτα αναζητώ συνήθως όταν θέλω ένα στάνταρ αποτέλεσμα κοντά στις χρωματικές μου προτιμήσεις και δεν είναι καμία άλλη από την Flawless Matte από Revolution. Λοιπόν, τις έχω κρατήσει με τις συσκευασίες τους γιατί μου είναι πολύ πιο εύκολο να τις αναγνωρίζω, διότι από μέσα όλες είναι μαύρες. Η συγκεκριμένη παλέτα απαρτίζεται από 32 αποχρώσεις, οι οποίες είναι όλες matte και έχει πάρα πολύ γλυκά χρώματα. Κυρίως βρίσκουμε καφέ, ροζοκαφέ και έχει και κάποια λίγο πιο έντονα άμα θες να κάνεις ένα πιο smoky eye. Συνδυάζει μια πολύ καλή ποικιλία σε υγιεινές αποχρώσεις. Κάτι το οποίο αναζητώ εγώ στην καθημερινότητά μου, ασχέτως με το tutorial που κάνουμε εδώ πέρα για κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο. Πώς θα βαφτεί η Γιάννα όταν θέλει να κυκλοφορήσει έξω να πάει για έναν καφέ και δεν θέλει να είναι τόσο δραματική, θα κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο υγιεινό αποτέλεσμα και θα δώσει μετά έμφαση ιδιαίτερα στα χείλη. Παίζουμε δηλαδή στα χείλη περισσότερο χρωματικά, στα μάτια πηγαίνω λίγο σε πιο υγιεινές αποχρώσεις. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να μην βάλω αυτή την παλέτα στο Ride or Die μου, διότι είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ σωστή απόδοση, είναι πάμφθινη, την αγαπώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα βολέψει οποιαδήποτε από εσάς αγαπάτε τις υγιεινές αποχρώσεις. Την αγαπώ, την αγαπώ, την αγαπώ. Και περνάω σε μάσκαρα όπου θα σας δείξω την Paradise Ecstatic από τη L'Oreal. Όσο και να σκέφτηκα και να προσπάθησα, δεν μπορώ να τη συγκρίνω με καμία άλλη drugstore μάσκαρα. Είναι πραγματικά μακράν από τις καλύτερες. Η μάσκαρα αυτή πραγματικά δίνει στη βλεφαρίδα σου το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δίνει μήκος, δίνει όγκο, κάνει τις βλεφαρίδες λίγο πιο φουντωτές, πιο ζωντανές, πιο δραματικές αν θέλετε. Ειδικά άμα βάλετε 2 και 3 στρώσεις. Μου αρέσει πάρα πολύ διότι δεν ζορίζομαι καθόλου με αυτή τη μάσκαρα. Βγαίνει πανεύκολα μετά στον ντεμακιγιάζ, δεν κάνει τα κομματάκια που κάνουν συνήθως η μάσκαρα, ειδικά άμα πάει σε πιο οικονομικές επιλογές. Την αγαπώ πραγματικά, δεν έχω κανένα μα κανένα αρνητικό να της προσάψω. Δεν λερώνει, τι να πω, είναι πραγματικά ride or die συγκεκριμένη στο 1000%. Μην τελειώσεις, σε παρακαλώ. Εδώ μαζί μου θα κάτσεις. Να μην τελειώσεις.
Και πάμε τώρα να περάσουμε στα ζεστάματα. Έχω να σας δείξω αυτήν λοιπόν την παλέτα. Είναι η Master Bronze από τη Maybelline και έχει μέσα αυτές εδώ πέρα τις σήμερι αποχρώσεις, από τις οποίες η μόνη η οποία δεν χρησιμοποιώ καθόλου είναι αυτή η χρυσή, η οποία δεν είναι για τη δική μου λευκή επιδερμίδα, δεν αφήνει το highlighter το σωστό πάνω μου. Μπορεί όμως άνετα να χρησιμοποιηθεί για κάποιο μακιγιά στα μάτια, σε χρυσές λεπτομέρειες εάν θελήσω. Παρ' όλα αυτά, τα υπόλοιπα τρία είναι πραγματικά άψογα για μένα. Έχει αρκετά ζεστές αποχρώσεις συγκεκριμένη, αλλά από την άλλη δεν με ενοχλεί αυτό, γιατί καθώς το μπλεντάρω πάνω στο πρόσωπό μου, δεν είναι αυτό το αντιαισθητικό ζεστό χρώμα πάνω μου. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν αποτέλεσμα και έχουν τόσο βελούδινη υφή που πιστεύω ότι χρειάζομαι τόσο λίγο προϊόν για να κάνω τη δουλειά μου και να δείξω το πρόσωπό μου ζωντανό και φρέσκο, που πιστεύω δεν θα τελειώσει και ποτέ. Για μένα είναι πολύ χρηστική η παλέτα, διότι μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το χρωματάκι σαν σκιά, αυτά τα δύο για τα κοψίματα και ζεστάματά μου, και έχω και ένα χρωματάκι για να χρωματίσω λίγο εδώ πέρα την περιοχή των μήλων για πιο έτσι ζωντανό και υγιές αποτέλεσμα. Και πάμε στο highlighter. Θα σας δείξω αυτό εδώ, το οποίο είναι το Set and Reflect Finishing Kit από την Makeup Academy. Έχει μια τεράστια συσκευασία highlighter. Είναι ένα highlighter το οποίο κάνει νεράκια με χρυσά, αλλά τη βάση του είναι λευκή. Είναι ιδανικό για πιο λευκές επιδερμίδες ή αν προτιμάτε ένα πολύ πολύ έντονο αποτέλεσμα, εσείς λίγο πιο μελαμψές, θα σας κάνει τρομερή δουλειά. Το αποτέλεσμα που αφήνει στην επιδερμίδα είναι υγρό, έχει ένα υγρό αποτέλεσμα, φαίνεσαι δηλαδή ότι έχεις πιει πολλές βιταμίνες, δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Συνοδεύεται και μια πούδρα σιδερίσματος, η οποία δεν την έχω χρησιμοποιήσει, αλήθεια να σας πω τις εντυπώσεις μου. Παρ' όλα αυτά υπάρχει, οπότε εάν ποτέ χρειαστώ κάτι το οποίο πραγματικά θέλω να με δώσει τη λάμψη, αυτή την ωραία τη λάμψη, την glamorous, και περνάω σε κραγιόν. Δύο πράγματα με απασχόλησαν. Τι εταιρεία και τι απόχρωση, γιατί θέλω να σας δείξω μία απόχρωση την οποία θα πάρω και θα ξέρω ότι θα πηγαίνει με όλα μου τα μακιγιάζ που ίσως να κάνω, και επίσης θα είναι και πάρα πολύ κολακευτική πάνω μου. Την απάντηση λοιπόν την βρήκα στη Wet n Wild, τη σειρά Liquid Catsuit. Είναι μακράν από τα καλύτερα matte lipstick τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε. Πρώτον, δεν κολλάνε στα χείλη, έχουν απίστευτα ωραία απόδοση, κρατάνε πάρα πολύ ώρα, φας, πιείς, δεν ξέρω κι εγώ τι, και μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο, διότι έχει μια πολύ ζεστή, ωραία, ροζονούντα απόχρωση. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να πάρω κάτι άλλο μαζί μου, θα έχω αυτό και ξέρω ότι θα είμαι καλυμμένη και θα μου κρατήσει και πάρα πολύ καιρό, γιατί το φοράω το πρωί και μέχρι το βράδυ δεν έχει κουνηθεί από τη θέση του. Δοκιμάστε το, είναι καταπληκτικό και φυσικά είναι πάμφινο. Και τέλος θα περάσουμε σε setting spray. Επίσης δεν ζορίστηκα, διότι θέλω να σας δείξω αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Είναι από την εταιρεία Milani και ονομάζεται Make It Dewy. Είναι σχετικά καινούριο στη συλλογή μου, αλλά δεν χρειάστηκε παραπάνω από μία εφαρμογή για να καταλάβω τι κάνει αυτό το προϊόν. Θα βολέψει περισσότερο επιδερμίδες οι οποίες είναι ξηρές, κανονικές προς ξηρές. Θα βολέψει επιδερμίδες επίσης που έχουν κάνει ένα κατά λάθος ή επίτηδες matte, πολύ matte αποτέλεσμα και θέλουν να δώσουν λίγο με έναν αέρα και μια πνοή στο μακιγιάζ τους. Οπότε είσαι σε αυτό εδώ πέρα το προϊόν. Το που βάλω αυτό το προϊόν πάνω στο μακιγιάζ μου, μου αφήνει μια ενυδάτωση, δροσίζεται το πρόσωπο και πραγματικά τονώνει. Δεν είναι όλα τα προϊόντα που έχω βάλει πάνω μου στο πι και φι. Οπότε έχει έναν πολύ ωραίο συνδυασμό καλών χαρακτηριστικών και το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το προϊόν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Στο μακιγιάζ μου έχω παρατηρήσει ότι κρατάει πάρα πολύ παραπάνω, οπότε δεν μπορώ να μην το συγκαταλέξω στα ride or die μου. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το προϊόν. Και κάπως έτσι έφτασε το τέλος του και αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βιντεάκι. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε αν κάποια από αυτά τα προϊόντα είναι και το δικό σας ride or die, ή να μου πείτε κι εσείς κάποιο, ας πούμε, ultimate super προϊόν το οποίο πραγματικά δεν θέλετε να αποχρωστείτε ποτέ και το παίρνετε ξανά και ξανά και ξανά και σας αφήνει ως προπρόσωπος. Κάντε άμα θέλετε και μια βόλτα το κανάλι της Μαρίνας να δείτε και τα δικά της Ride or Die προϊόντα. Σίγουρα θα το κάνω και εγώ, γιατί έχω τρελή περιέργεια για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά 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 πολλά.